Πάμε να πιάσουμε λίγο θέματα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε λίγο με πανδημία, να ξεκινήσουμε λίγο με κρούσματα. Μας ενημέρωσε η Μαρία Αντωνογιαννάκη στο πρώτο μέρος της εκπομπής. 4.801 τα κρούσματα σήμερα σε πανελλαδικό επίπεδο, 282 στην περιφέρεια Κρήτης, σε παγκρίτο επίπεδο. Η Βάλια Μπού έχει ετοιμάσει μια παρουσίαση που αφορά την εμβολιαστική διαδικασία στο νησί, στην Κρήτη. Ακριβώς. Με τη βοήθεια λοιπόν της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, έχουμε εξελέξει σημαντικά στοιχεία αναφορικά με την πορεία των εμβολιασμών, αλλά και ποιο είναι, Νίκο, κυρίες και κύριοι, το καλύτερο εμβολιαστικό δεκαπεθήμερο στην Κρήτη μέχρι και σήμερα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να δούμε λοιπόν την πορεία των εμβολιασμών στην Κρήτη. Πόσοι έχουν γίνει μέχρι στιγμής? Έχουν γίνει τόσοι εμβολιασμοί που αφορούν το 67% του πληθυσμού, δηλαδή 413.944 ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί. Οι αναμνηστικές δόσεις έχουν να κάνουν με 140.716, ενώ οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη τουλάχιστον δόση, 437.183, πάνω από το 70% του πληθυσμού. Ναι. Τώρα, η μέρα με τους περισσότερους εμβολιασμούς στην Κρήτη ήταν η 6η 12ου, 6 Δεκεμβρίου, που είχαμε 7.031 εμβολιασμούς στο νησί. Πάμε να δούμε τα δεκαπενθήμερα που σου έλεγα. Το καλύτερο λοιπόν εμβολιαστικό δεκαπενθήμερο για την Κρήτη ήταν από 29 Νοεμβρίου έως 13 Δωδεκάτου. Και αυτό γιατί διεξήχθησαν 86.889 εμβολιασμοί, εκ των οποίων οι αναμνηστικές δόσεις 63.147 και η πρώτη δόση 12.909. Τώρα, μία σύντομη εικόνα στους νομούς. Στο νομό Ηρακλείου λοιπόν πραγματοποιήθηκαν 43.665 δόσεις, 20.938 στα Χανιά, 10.747 στο Ρέθυμνο και 11.549 εμβολιαστικές δόσεις στο νομό Λασιθίου. Μάλιστα. Να παραμείνουμε στο κλίμα και να πάμε να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Ειρήνη Λαγουδάκη, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων και υπεύθυνη κλινικής COVID-2 στο νοσοκομείο Χανίων. Είναι χαρά που φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Λαγουδάκη, είναι χαρά μας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα, τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλά είμαστε, δεν ξέρω τα πράγματα στο μέτωπο της διαχείρισης της πανδημίας σε επίπεδο Χανίων. Ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, πώς πηγαίνουν? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καλά είναι τα πράγματα προς στιγμήν. Προσπαθούμε, παρά το ότι έχουν αυξηθεί αρκετά οι εισαγωγές μας, να κρατηθούμε στο ότι να παραμείνουν οι δύο κλινικές στον ένα χώρο. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να βγαίνουν περισσότερα εξιτήρια στα πλαίσια της ασφάλειας, για να μην έχουμε πίεση στο σύστημα, και προς στιγμήν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είμαστε καλά. Ωστόσο, τα περιστατικά, όπως ήδη είπατε κι εσείς, έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Κάθε μέρα έχουμε και καινούργιες και εισαγωγές και νέα κρούσματα. Και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί το γεγονός. Προσπαθούμε πάντα, έχουμε αισιοδοξία βέβαια. Αν σας ανησυχεί το γεγονός. Αλλά ευτυχώς χωρίς προβλήματα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι καταγράφεται μία αύξηση κρουσμάτων καθημερινά, ενώ ακόμα δεν έχουμε πει. Δεν έχουμε εισέλθει στην περίοδο της έντονης κινητικότητας των γιορτών, παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Πολύ σωστά το λέτε. Πραγματικά μας ανησυχεί. Το σκεφτόμαστε και βλέπουμε τις καταγραφές καθημερινά. Εμείς βλέπουμε και τα περιστατικά τα οποία έρχονται στο νοσοκομείο μας, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα κρούσματα. Είναι περιστατικά τα οποία ελέγχονται από τα κέντρα υγείας, από το ΤΟΜΗ, από τις ιδιωτικές κλινικές. Πράγματι μας ανησυχεί, πράγματι μας ανησυχούν οι μέρες που έρχονται, όχι μόνο λόγω των γιορτών, αλλά εξαιτίας και του χειμώνα, εξαιτίας της γρήπης που έρχεται. Κυρία Λαγουδάκη, να επωφεληθούμε από το γεγονός ότι είστε σήμερα κοντά μας και να μας δώσετε μία εικόνα αναφορικά με την εξέλιξη της υγείας των ανήλικων. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα βρέφος που νοσηλεύεται με κορονοϊό στο νοσοκομείο σας και ένας ανήλικος 12,5 ετών. Ετών, ακριβώς. Σταθερή είναι η υγεία των παιδιών και των δύο. Δεν είχε προκύψει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα όσον αφορά ούτε το βρεφάκι ούτε το παιδάκι, ενώ κάποια επιπλοκή ή οτιδήποτε. Σταθερή κρίνεται η κατάστασή τους και μάλιστα προς βελτίωση, θα έλεγα. Βλέπουμε πάντως ότι ο κορονοϊός αγγίζει και μικρότερες ηλικίες και όλα αυτά ενώ το Σάββατο. Εννοείται και νεογέννητα. Εδώ έχουν νοσηλευτεί από βρεφάκι, όπως είπατε, ήδη ξέρουμε νεογέννητα και σε όλη την Ελλάδα. Και έχουμε νοσηλεύσει και άτομα ακόμα και 100 και παραπάνω ετών.
Πάντως... Δεν διαλέγει. Δεν διαλέγει ηλικίες, δεν διαλέγει φίλο, δεν διαλέγει τίποτα. Το Σάββατο ανοίγει και οι... ξεκινούν, ξεκινούν οι εμβολιασμοί για τα παιδιά ηλικίας 5 έως 12. Το Σάββατο θα είναι η πρώτη μέρα. Έχουν γίνει ήδη αρκετές εγγραφές. Οι πρώτες μέρες έχουν ήδη κλείσει. Έσπευσαν ευτυχώς οι γονείς, έχουν καταλάβει τη σημαντικότητα του γεγονότος και έσπευσαν οι γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Και πραγματικά θα ήθελα να κάνω έκκληση προς όλους τους γονείς, αλλά και όχι μόνο τους γονείς, τα παιδιά, τους έφηβους και τους μεγάλους ανθρώπους που έχουμε ακόμα πάρα πολλούς ανεμβολίαστους. Πραγματικά κάνω έκκληση ώστε να τρέξει ο κόσμος να εμβολιαστεί και ακόμα και την τρίτη δόση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακούμε για τις μεταλλάξεις, ξέρουμε την όμικρον που έρχεται. Έχουμε ακούσει ότι η όμικρον, και όχι μόνο, μπορεί να υπάρξει επαναλίμωξη σε άτομα τα οποία ήδη έχουν νοσήσει. Δεν είναι ασφαλής όποιος έχει νοσήσει. Μεγαλύτερη ασφάλεια θα έχουμε και με την τρίτη δόση του εμβολίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι εμβολιασμένοι δεν πρέπει να προσέχουν, βέβαια. Εξυπακούεται αυτό το πράγμα. Από την αρχή λέγεται αυτό ότι και οι εμβολιασμένοι. Που για μας, να πω την αλήθεια, αισθανόμαστε πολύ πιο ασφαλείς όταν θα μπει κάποιος εισαγωγή και θα δούμε κάποιος να είναι εμβολιασμένος, γιατί ξέρουμε ότι αυτός δεν θα στραβώσει, όπως λέμε εμείς, στην ιατρική, δεν θα πάει άσχημα, δεν θα έχουμε επιπλοκές. Έχετε ακούσει βέβαια και το επιβεβαιώνω και εγώ από τα δικά μας τα στατιστικά, ότι οι εμβολιασμένοι είναι εξαιρετικά σπάνιο να μπουν στη μονάδα εντατικής ή να χρειαστούν άλλες ιδιαίτερες συνθήκες νοσηλείας. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να εμβολιαστούν και ειδικά και την τρίτη δόση. Πάντως το νοσοκομείο Χανίων σίγουρα είναι στην πρώτη γραμμή καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας και θα πρέπει να πούμε ότι λειτουργεί ήδη και το post-COVID ιατρίο. Να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό ποιους αφορά. Ναι, έχει ξεκινήσει το post-COVID ιατρίο μας. Έγινε αντιληπτό ότι αυτή η νόσος, η post-COVID, η long-COVID και που είναι... το νόσημα που επηρεάζει όλα τα συστήματα, όλα τα όργανα του ανθρώπου, τον εγκέφαλο, τα νεύρα, το πεπτικό σύστημα, το αναπνευστικό σύστημα πάνω απ' όλα, το μυοκάρδιο. Άρα θα πρέπει να μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι σε μια παρακολούθηση μετά που θα νοσήσουν, 1-2 μήνες μετά, για να δούμε σε τι κατάσταση αφήνει ο ιός τα πνευμόνια του και τα υπόλοιπα συστήματα. Να σας πω, σήμερα για παράδειγμα στο ιατρείο, το ιατρείο γίνεται κάθε Τετάρτη, διαπιστώσαμε μια γυναίκα η οποία ενώ το είχε περάσει και ίσως ελαφριά, θα έλεγα, διαπιστώσαμε ότι της είχε αφήσει μια μυοκαρδίτιδα, η οποία διαπιστώθηκε στην πορεία. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτά, και το αναπνευστικό, ίνωση. Σημαντικός ρόλος του ιατρείου. Μπορεί να διοργανωθούν τα ενδοκρινολογικά νοσήματα, ο θυρεοειδής. Σίγουρα πολλά τα θέματα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, κανένας εφησυχασμός, ακόμα και για αυτούς που έχουν εμβολιαστεί. Έχουν νοσηλευτεί γύρω στα 1.000 άτομα στο νοσοκομείο μας από κορονοϊό. Βέβαια. 1.000 άτομα δεν είναι λίγο. Μάλιστα. Κυρία Λαγουδάκη, να σας ευχαριστήσω. Έχουν καταλήξει κιόλας κάποια άτομα στο νοσοκομείο. Έχουν καταλήξει, ακριβώς. Έχουν καταλήξει, είναι περίπου 100 άτομα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.